Λέω να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για την ελληνική οικονομία από την επικαιρότητα. Χτες ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία με απώλειες και με την αντιπολίτευση να μιλάει για κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, αλλά ψηφίστηκε το πολυνομιακό σχέδιο, το οποίο ήταν και προαπαιτούμενο για να εκταμιευθεί η επόμενη δόση των 10 δισεκατομμύριων ευρώ. Το ερώτημα μου, το πρώτο, είναι πώς εκτιμάς τις επιπτώσεις του πολυνομιακού σχεδίου στην ελληνική οικονομία. Καταρχήν, η πρώτη παρατήρηση που μπορεί να κάνει κανείς είναι ότι είναι ένα νομοσχέδιο που αφορά τρεις βασικούς τομείς ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τράπεζες, εργασιακές σχέσεις και απελευθέρωση των αγορών, και δεν υπήρχε καμία επισήμαση και κάποιος υπολογισμός ποσοτικός των συνεπειών. Δηλαδή, είχε ένα χαρακτήρα καθαρά περιγραφικό, αλλά πίσω από αυτή την περιγραφή νομίζω ότι βρίσκονται σοβαρές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία και στο βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι με αυτά τα τρία κεφάλαια και σε συνδυασμό με τα προηγούμενα μνημόνια διαπιστώνει κανείς ότι ολοκληρώνεται η πρώτη φάση του σχεδίου, του σχεδίου της εσωτερικής υποτίμησης, και επίσης ξεκινάει η δεύτερη φάση του σχεδίου που θα μετασχηματίσει τη δομή και τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Εμείς δηλαδή... Μετασχηματισμός προς τι? Ναι. Εμείς θεωρούμε ότι η πρώτη φάση ήταν η στόχευσή της, αναφερόνταν στη πλήρη απαξίωση της εργασίας και στην επιλεκτική απαξίωση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων που μέχρι σήμερα έχουν κλείσει 230.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία. Και η δεύτερη φάση είναι η διείσδυση, και ιδιαίτερα μέσω του τραπεζικού συστήματος, των funds στο ενεργητικό του τραπεζικού συστήματος και στη συνέχεια σε 6 ηγετικούς κλάδους ελληνικής οικονομίας που αντικειμενικά είναι ηγετικοί κλάδοι, όπως είναι ο κλάδος των τραπεζών, όπως είναι ο πρωτογενής τομέας και ο κλάδος τροφίμων και ποτών, όπως είναι η ενέργεια και οι υδρομονάδρακες, ο τουρισμός και η φαρμακοβιομηχανία. Ναι, η ερώτηση σε αυτήν την περίπτωση είναι η εξής τώρα. Αν αυτός είναι ο σκοπός των μεγάλων κεφαλαίων του Βορρά, ας το πούμε συστηματικά, η ελληνική αρχοστάξη τι κάνει? Δέχεται να ξεπουλήσει όλα τα χρησιμοποιητικά του σπιτιού? Δεν είναι περίεργο? Κοιτάξτε, ιστορικά, από το 1830 και μετά, διαπιστώνει κανείς, και νομίζω η βιβλιογραφία το έχει αποδείξει αυτό και από συναδέλφους πολιτικούς επιστήμονες και κοινωνιολόγους, ότι ένα από τα προβλήματα του νεοελληνικού κράτους ήταν ότι δεν είχε ποτέ μία εθνική αστική τάξη. Ήταν μία τάξη η οποία σε όλη αυτή την περίοδο των 200 ετών ήταν πάντα προσκολλημένη στο ευρωπαϊκό ή στο διεθνές κεφάλαιο, και πάντα στις πιο συγκεκριμένα κάθε φορά στις μετροπολιτικές χώρες. Επομένως, εδώ είχαμε ένα μοντέλο μέχρι σήμερα το οποίο μας οδήγησε και στην υπερχρέωση και στον δανεισμό, το μοντέλο που αυτό στα οικονομικά το λέμε εμείς το μοντέλο της άνησης ανάπτυξης στην Ευρώπη μεταξύ Βορρά και Νότου, και αυτό το μοντέλο μετασχηματίζεται σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο ενσωμάτωσης της ελληνικής οικονομίας στις ανάγκες ισόρευσης των αναπτυγμένων χωρών της Ευρώπης. Και αυτό το βλέπουμε ήδη οι βόρειες χώρες της Ευρώπης να το κάνουν και στην Πολωνία και στην Τσεχία και στη Ρουμανία και στη Βουλγαρία. Δηλαδή, επιλέγουν την κεφαλαιακή τους διείσδυση σε δυνατούς και ηγετικούς κλάδους με παρόν και με μέλλον, και βέβαια αφήνουν τους υπόλοιπους κλάδους συμπληρωματικούς στο εγχώριο κεφάλαιο. Θα σου κάνω όμως εδώ κάποιος πάλι την παρατήρηση. Αν αυτός είναι ο στόχος των ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν βλέπουμε καμία σοβαρή αντίδραση ούτε από την πλευρά της Ιταλίας, ούτε από την πλευρά της Ισπανίας. Δηλαδή, χώρες ή την Πορτογαλία, δεν βλέπουν δηλαδή μια. Θα έπρεπε περιοδικά να υπήρχε ένα κύμα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εξόδου από εδώ. Δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο. Όλες οι άρχουσες τάξεις φαίνονται να ευθυγραμμίζονται για κάποιο λόγο με αυτό το σχέδιο που λες. Ευθυγραμμίζονται οι άρχουσες τάξεις των βόρειων χωρών.
και το Νόκια. Αλλά το μεσογειακό χωρών θα έχουν διαφοροποίησεις. Παραδείγματος χάρη στην Ιταλία δεν είναι τυχαίο η διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στο Βορρά και στο Νότο. Ο Βορράς και ο Νότος ακριβώς το κομμάτι του Βορρά θέλει να εκφράσει αυτή τη διαφωνία σε αυτό το επερχόμενο μοντέλο που πάει να γίνει στο Νότο. Ο Νότος όμως της Ιταλίας είναι προσαρμοσμένος. Το ίδιο και στην Ισπανία. Έχουμε μία διείσδυση του ξένου κεφαλαίου στη Βόρεια Ισπανία, αλλά... Μιλάς για με την Καταλωνία και λοιπόν. Αλλά νομίζω όμως ότι στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα κινήματα, τα τοπικιστικά ή τα εθνικιστικά, τα οποία εκφράζονται πολιτικά και ιδεολογικά, αλλά στο υπόβαθρό τους είναι η οικονομική τους ταυτότητα. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, ωστόσο, ισχυρίζονται ότι μετά την ψήφιση αυτού του πολυνομοσχεδίου τελειώνει η εποχή των μνημονίων, τελειώνει η εποχή της λιτότητας και αρχίζει η οικονομική ανάπτυξη. Μάλιστα, διαβάζω στις εφημερίδες ότι ο Σαμαράς διακήρυξε ότι το 2014 θα είναι η πρώτη χρονιά της ελληνικής ανόδου. Ποια είναι η δική σου εκτίμηση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας και το 2014 και τα επόμενα χρόνια? Υπάρχει μία άποψη και σε επίπεδο επιστημονικό και πολιτικό για αυτό που αναφέρεται από την ελληνική κυβέρνηση για το 2014, αλλά όμως υπάρχει και η άποψη πολλών ευρωπαϊκών και διεθνών ινστιτούτων που μιλάνε ότι το 2014 θα έχουμε μία παράταση της ύφεσης, βέβαια μικρότερη, της τάξης του μείον 8-1% και μία περαιτέρω αύξηση ανεργίας που την υπολογίζουν από το 28% του 2013 στο 29-30% το 2014, πάντα μιλάμε για τη στατιστική ανεργία. Επομένως, τα δεδομένα είναι αυτά και θα δούμε ποια από τις δύο απόψεις θα επαληθευτεί. Όμως, νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση αναφέρεται στο τέλος του μνημονίου, ενώ τα μνημόνια έχουν αναφορές και για το 17 και για το 18 και για συγκεκριμένα μέτρα που θα εφαρμοστούν από 1η-1η του 15, από 1η-1η του 16, από 1η-1η του 17. Επομένως, νομίζω είναι ατυχής η προσφυγή σε αυτή τη διατύπωση του τέλους του μνημονίου. Αυτή η άποψη, όπως μέχρι σήμερα, δεν έχει δικαιωθεί, δεν θα δικαιωθεί και στο μέλλον, διότι αν δούμε την ελληνική οικονομία μέχρι το 2025, θα δούμε ότι θα υπάρχει από το 2015 μία ανεμική ή ασθενική ανάκαμψη, όχι μόνο στη Μεσόγειο αλλά σε όλη την Ευρώπη, η οποία δεν θα είναι ικανή και αναγκαία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που δημιούργησε το πρόγραμμα της εσωτερικής υποτίμησης, δηλαδή το πρόβλημα της ύφεσης, το πρόβλημα της ανεργίας και το πρόβλημα της αποδόμησης του κοινωνικού κράτους. Παραδείγματος χάρη για τη χώρα μας, το 2025 η ανεργία δεν μπορεί να είναι κάτω από 25% και βέβαια εάν θέλουμε την ανεργία να την ορίσουμε στα επίπεδα του 2009, αυτό δεν μπορεί να γίνει νωρίτερα από 20 με 22 χρόνια. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Τόσο πολλά. Ακριβώς. Τραυματικά νούμερα λες. Και φανταστείτε σε όλη αυτή την περίοδο να έχεις μία ανεμική ανάκαμψη της τάξης του 1,5% το χρόνο. Με 1,5% το χρόνο δημιουργούνται 13 με 15.000 θέσεις εργασίας. Και όλα αυτά τα προγράμματα που γίνονται της επιδοτούμενης απασχόλησης δεν είναι προγράμματα που απορροφούν την ανεργία δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας, αλλά απλώς ανακυκλώνουν το πρόβλημα της ανεργίας χωρίς να το αντιμετωπίσουν. Επομένως και σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Πώς το ανακυκλώνουν ακριβώς? Το ανακυκλώνουν διότι μπαίνει κάποιος στην αγορά εργασίας για 5 μήνες, εργάζεται με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και μετά ξαναγίνεται άνεργος και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα θα μπει κάποιος άλλος, αλλά το απόθεμα της ανεργίας είναι πάρα πολύ υψηλό. Το ίδιο και στην Ευρώπη. Και αυτή τη στιγμή και εν όψη των ευρωεκλογών, το διακύβευμα που κατατίθεται είναι ακριβώς αυτό. Ότι μέχρι σήμερα, με αυτή την πολιτική, την νεοφιλελεύθερη που εφαρμόστηκε στην Ευρώπη, η Ευρώπη έχει πάρει διαζύγιο από το βιωτικό επίπεδο των πολιτών της, δεν την απασχολεί καθόλου αυτό. Επίσης η Ευρώπη έχει πάρει διαζύγιο από την ανάπτυξη, γιατί είναι βυθισμένη στην ύφεση, και επίσης η Ευρώπη έχει πάρει διαζύγιο από την απασχόληση, διότι έχουν δημιουργηθεί αυτή τη στιγμή ένα επίπεδο ανεργίας 26 εκατομμύρια ανέργων στις 28 χώρες της Ευρώπης.
Και το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συγκροτηθεί και να κατατεθεί μια εναλλακτική άποψη για την Ευρώπη η οποία θα συνδεθεί με το βιωτικό επίπεδο των πολιτών της, για την Ευρώπη η οποία θα δημιουργήσει ανάκαμψη και στη συνέχεια ανάπτυξη, για την Ευρώπη που θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και απασχόληση, για την Ευρώπη που θα ανασυστήσει ένα υποκατάρρευση κοινωνικό κράτος. Σε μια παλαιότερη ομιλία σου, που μάλιστα την έχω βιντεοσκοπήσει, μίλησες ότι το ελληνικό κράτος είναι επιμελημένα ατιμέλητο. Δηλαδή ότι επίτηδες έχουν κάνει τους φορολογικούς και εισπρακτικούς μηχανισμούς, τους ελεκτικούς τους μηχανισμούς αναποτελεσματικούς, γιατί θέλουν να εξυπηρετήσουν την άρχουσα τάξη και τις σύμμαχες με αυτήν τάξεις. Κάποιοι λοιπόν πιστεύουν ότι έστω με την Τρόικα, έστω με αυτή την καταστροφή των μνημονίων, και για να πάρουν αυτοί που μας δανείσανε τα χρήματα τους πίσω, θα εξαναγκάσουν το ελληνικό κράτος κατά κάποιο τρόπο να ορθολογικοποιηθεί, να βάλει μια τάξη. Εσύ είσαι σε αυτούς που πιστεύουν ότι αυτό θα συμβεί? Νομίζω ότι δεν μπορεί να το πιστέψει κανείς ο οποίος μελετά τα τελευταία 30 χρόνια τις εξελίξεις ελληνικής οικονομίας και πώς αυτές θα διαμορφωθούν και στα επόμενα 10 χρόνια, γιατί μέχρι τώρα παρεμβάσεις που έχουμε από τα τρία μνημόνια σε ό,τι αφορά την διοίκηση και τους ελεκτικούς μηχανισμούς κατά κύριο λόγο επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο είχα πει παλαιότερα, το επιμελώς ανοργάνωτο, διότι εστιάζονται κατά κύριο λόγο στις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Και τελευταία μάλιστα και με το πιο αντισυνταγματικό τρόπο, παραβιάζοντας τη ρητή διάταξη του συντάγματος για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Διότι αυτή τη στιγμή γίνονται απολύσεις στο δημόσιο, παρά το γεγονός ότι έχουμε μια συνταγματική ρητή διάταξη για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων. Επομένως, δεν φαίνεται να είναι μια παρέμβαση εξορθολογισμού. Παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να γίνει μια παρέμβαση εξορθολογισμού, πρώτον, με μια εσωτερική εξυγίανση του διοικητικού συστήματος και αν μείνουμε ιδιαίτερα στο φορολογικό ή στο σκέλος της κοινωνικής ασφάλισης για την εισπράξη των εισφορών, όπου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, αν κάναμε μια έρευνα που εμείς έχουμε κάνει παλιότερα, μια έρευνα και ρωτήσουμε έναν επιχειρηματία πότε περνάει ο έλεγχος είτε ο φορολογικός είτε της επιθεώρησης εργασίας, θα μας πει μία φορά κάθε 20-25 χρόνια. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχει γίνει καμία παρέμβαση ως προς αυτή την κατάσταση. Τώρα πάμε σε άλλο ένα ζήτημα οικονομικό. Η κυβέρνηση κάνει συνεχείς αναφορές για την επίτευξη πρωτογενούς προϋνάσματος. Μάλιστα, ο Σαμαράς πρόσφατα υποστήριξε ότι πλέον η χώρα δεν ζητά κάθε μήνα δανεικά, μπορεί να στηριχθεί στα πόδια της, μπορούμε μόνοι μας να καλύπτουμε τις άμεσες ανάγκες μας. Άρα η ερώτησή μου εδώ είναι διπλή. Όντως είναι επιτυχία το πρωτογενές πλεόνασμα που αναφέρει η κυβέρνηση, καταρχάς αν είναι ότι είναι πραγματικό, και δεύτερον τη διακήρυξή της ότι θα το μοιράζει ένα μέρος της στους πληττόμενους πολίτες, πώς θα τους ανακουφίζει, τι αποτέλεσμα θα έχει? Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω όλοι γνωρίζουν ότι είναι ένα πλεόνασμα λογιστικό. Ένα πλεόνασμα πραγματικό που επιδιώκει κάθε οικονομία θα συντελεστεί μόνον εφόσον αυτή η οικονομία δεν έχει οφειλές προς τρίτους, είτε αυτές λέγονται επιχειρήσεις, είτε λέγονται ασφαλιστικά ταμεία, είτε λέγονται νοσοκομεία, είτε λέγεται οτιδήποτε άλλο. Από τη στιγμή που η ελληνική οικονομία έχει τεράστιες οφειλές, τις οποίες δεν τις εξοφλεί, αλλά τις παρακρατεί, είναι προφανές ότι το έλλειμμα αυτό, το πλεόνασμα αυτό είναι λογιστικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατανομή αυτού του όποιου ποσού έχει κατανομηθεί, νομίζω ότι από άποψη επιστημονική αλλά και ουσιαστική, αυτά τα πλεονάσματα οι χώρες τα μοιράζουν για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα που έχουν. Και αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία έχει δύο πολύ βασικά προβλήματα. Το ένα είναι η ύφεση και το άλλο είναι η ανεργία. Επομένως, εφόσον συμφωνούμε ότι αυτά είναι τα πιο βασικά προβλήματα, τότε για να αντιμετωπιστεί η ύφεση θα πρέπει να εισρεύσει χρήμα μέσα στην οικονομία, άρα να ενισχύσει τη ρευστότητα της οικονομίας. Μία πλευρά ήταν αυτή και η άλλη πλευρά ήταν ότι θα πρέπει να ανασυσταθεί το αποθεματικό κεφάλαιο
της κοινωνικής ασφάλειας και του κοινωνικού κράτους. Αυτά τα δύο τα λέω και με πολύ μεγάλη ανησυχία για το τι θα γίνει στο μέλλον. Όλοι οι πόροι που θα συγκεντρωθούν στο μέλλον θα πρέπει να προσανατολιστούν κατά κύριο λόγο σε αυτούς τους δύο άξονες. Διότι αν δείτε την πρόσφατη αναλυτική μελέτη που έχουμε κάνει, δείχνει ότι το 2016 το ασφαλιστικό σύστημα για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, του χρειάζονται επιπλέον από τα έσοδα που θα έχει από εισφορές και από κρατικές επιχορηγήσεις 950 εκατομμύρια. Το 2017 1,01, το 2018 1,5, το 2019 2,5 και πηγαίνει για τις επόμενες εκατομμύρια. Και πηγαίνει για τις επόμενες δύο δεκαετίες σταδιακά αυξανόμενο. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να αντιμετωπιστεί από σήμερα που είναι δύο χρόνια, είναι πολύ αργά, διότι οι πόροι που χρειάζονται είναι πολλοί και ο χρόνος είναι περιορισμένος μέσα σε δύο χρόνια. Διότι είμαστε μια χώρα με 11 εκατομμύρια πληθυσμό, έχουμε αυτή τη στιγμή 2.700.000 συνταξιούχους, έχουμε αυτή τη στιγμή 3,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, έχουμε 1,5 εκατομμύριο ανέργους και το αποθεματικό κεφάλαιο της κοινωνικής ασφάλισης είναι μόλις 4,5 δις. 4,5 δις είναι 2 μηνών συντάξεις. Επομένως είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα και θα έπρεπε οι πόροι, αντί να πηγαίνουν ατομικά, σε εισαγωγικά, σε επιμέρους επαγγελματικές ομάδες, έπρεπε να προσανατολιστούν συλλογικά στην ανασύσταση του κεφαλαίου της κοινωνικής ασφάλισης και της κοινωνικής προστασίας. Μια και το αναφέρεις αυτό, φυσιολογικά σου κάνω την ερώτηση, γιατί πραγματικά έχει σοκάρει με τα στοιχεία που αναφέρεις, είναι σοκαριστικά. Παρ' όλα αυτά η κυβέρνηση προχώρησε σε αλλαγές στις εργοδοτικές εισφορές, παρόλο την τραγική κατάσταση που περιγράφεις. Άρα οι επιπτώσεις αυτών των μειώσεων πόσες είναι καταρχάς και τι επιπτώσεις θα έχουν? Αυτή τη στιγμή αθρηστικά, γιατί έχουμε και μια μείωση από τον προηγούμενο χρόνο 1,4 και 3,9 τώρα, το και 1% είναι από την πλευρά των εργαζομένων και το υπόλοιπο είναι από την πλευρά των εργοδοτών. Αθρηστικά η μείωση αυτή είναι 5,3%. Mm-hmm. Τα έσοδα που θα χάσει η κοινωνική ασφάλιση με κάποιους υπολογισμούς που έχουμε κάνει είναι περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Εάν δεν καλυφθεί αυτό το ποσό, τότε δεν θα υπάρχει άλλη λύση από την περαιτέρω μείωση των συντάξεων. Όπου αυτή τη στιγμή 8 στους 10 συνταξίουχους στην Ελλάδα παίρνουν κάτω από 580-600 ευρώ. Επιπλέον, μέσα σε αυτό το πολυνομοσχέδιο, στο κομμάτι των εργασιακών, έχουμε και την κατάργηση των εσόδων για τα ασφαλιστικά ταμεία 24 φόρων πετρίτων και άλλων 72, δηλαδή 96 σύνολο μέχρι το τέλος του 2014. Από τους φόρους υπερτρίτων τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε επικουρικά είτε κύριας ασφάλισης, περίπου παίρνανε 1,7 με 2 δις το χρόνο. Τώρα λέει η σχετική διάταξη του πολυνομοσχεδίου, όλα αυτά τα λεφτά θα τα παίρνει ο κρατικός προϋπολογισμός και ανάλογα με τις ανάγκες που έχουν τα ταμεία θα τους τα δίνει. Επομένως, εάν αυτοί οι πόροι δεν καλυφθούν που θα χάσουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τότε θα έχουμε μειώσεις από 1η έκτου στις επικουρικές συντάξεις, από 10 έως 40% σε ορισμένα επικουρικά ταμεία και βέβαια μέχρι το τέλος του 2014 και από το 2015 θα έχουμε μειώσεις και σε ταμεία κύριας ασφάλισης και κύριας σύνταξης εάν δεν καλυφθούν αυτά τα ποσά. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι το ασφαλιστικό σύστημα είναι σε μια κατάσταση ασφυκτικής περικύκλωσής του εάν θα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές τις χαμηλές παροχές που ήδη δίνει τώρα μετά από την εφαρμογή των τριών μνημονίων. Η κυβέρνηση πάντως θα σου έλεγε, θα ισχυριζότανε ότι με αυτόν τον τρόπο οι εργοδότες θα προσλάβουν κόσμο και ότι ήταν ψηλά τα εισφορές των εργοδοτών. Αλήθεια, ποιο ήταν το επίπεδο των εργοδοτικών εισφορών στην Ελλάδα? Πράγματι, το σύνολο των εισφορών στην Ελλάδα είναι πολύ ψηλό, είναι το τρίτο. Με πρώτη τη Γερμανία, τη Γαλλία και μετά την Ελλάδα, στο 45%. Και τότε γιατί δεν είχαμε καλό κράτος? Ακριβώς. Και επομένως το κύριο πρόβλημα είναι από τη μία πλευρά ότι είσαι μια χώρα με υψηλές εισφορές. Επομένως έπρεπε κάποια στιγμή να εξερθολογικοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Αλλά νομίζω πολύ σοβαρό θέμα ήταν οι εκροές αυτών των υψηλών εισφορών. Δηλαδή οι παροχές σε επίπεδο ποσότητας και ποιότητας.
Διότι αν πάρουμε τις αντίστοιχες φορές που έχει το γαλλικό σύστημα με 48% ή το γερμανικό σύστημα, οι εκροές, είτε σε ποσότητα είτε σε ποιότητα, είναι πολλαπλάσια καλύτερες. Επομένως, σημαίνει. Όχι σε εμά. Σε εμά τα λέμε και αυτό έχουμε όλοι αίσθηση. Άρα τα λεφτά αυτά πού πηγαίνουν. Ακριβώς. Αυτό σημαίνει επομένως, για να φτάσει αυτό το σύστημα σε ένα αποθεματικό κεφάλαιο 4,5 δις τώρα το 2013, αντιλαμβάνεστε ότι είχε τη δυνατότητα εξαιτίας των υψηλών εισφορών να έχει ένα σημαντικό αποθεματικό κεφάλαιο το οποίο έχει ξανεμιστεί. Γιατί? Είτε με τα προηγούμενα χρόνια που υποχρεωτικά κατατίθεταν τα αποθεματικά των Ταμείων στην Τράπεζα της Ελλάδος με μηδέν επιτόκιο για να χρηματοδοτηθεί με χαμηλό επιτόκιο η εκβιομηχάνηση της χώρας μετά το 50. Α, χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή για να δοθούν χρήματα σε Έλληνες καπιταλιστές και όχι. Και όχι στην κοινωνική ασφάλιση. Και οι άλλες χώρες το έκαναν αυτό, οι Βόρειες, αλλά τα έδιναν τα ασφαλιστικά ταμεία στα τραπεζικά συστήματα με ένα επιτόκιο και τους επέστρεφαν το επιτόκιο και το κεφάλαιο. Στην Ελλάδα επέστρεψαν μετά από 30 χρόνια στα ασφαλιστικά ταμεία μόνο το κεφάλαιο χωρίς επιτόκιο. Επομένως το κεφάλαιο που είχε δώσει το 1960 ένα ασφαλιστικό ταμείο, όταν το πήρε πίσω το 1980, αντιλαμβάνεσαι ότι ήταν σε παρούσες αξίες απαξιωμένο. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Επομένως αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ήταν επιμελώς ανοργάνωτη όλες αυτές οι επιλογές και όλη αυτή η λειτουργία. Δηλαδή, με λίγα λόγια, το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα χρησιμοποιείται σαν ένα παραπέδι ενίσχυσης και ενδυνάμωσης του οικονομικού συστήματος. Όμως με πόρους των Ελλήνων εργαζομένων από τις εισφορές που δίνουν. Και έναντι αυτών των εισφορών, σήμερα οι Έλληνες πολίτες, οι Έλληνες συνταξιούχοι και οι ασφαλισμένοι δεν έχουν ούτε μια αξιοπρεπή σύνταξη, κυρία ούτε επικουρική, αλλά ούτε περίθαλψη και υγεία, αλλά ούτε και ένα αξιοπρεπές εκπαιδευτικό σύστημα. Υπάρχει και το μεγάλο ζήτημα του τραπεζικού ταμέα στην Ελλάδα. Φαίνεται να υπάρχει μια ένταση μεταξύ Τρόικας και κυβέρνησης, παρόλο που η κυβέρνηση θα παρουσιάζει κάπως καλά τα πράγματα για το τραπεζικό σύστημα, το οποίο επί την ευκαιρία έχει κοστίσει άπειρα πράγματα στον ελληνικό λαό. Γενικά όμως, η γνώμη σου είναι ποια είναι η κατάσταση του τραπεζικού τομέα σήμερα στην Ελλάδα? Η κατάσταση στην περίοδο της κρίσης ήταν εξασθενημένη. Ενισχύθηκαν με αυτά τα χρήματα των 45 δις που έδωσε το κράτος για την ανακεφαλαιοποίησή τους. Και σε εγγυήσεις πολλαπλάσιες. Επομένως, αυτή τη στιγμή αυτό που θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι η διατήρηση μιας μεσομακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους, αλλά νομίζω όμως με ιδιαίτερη προσοχή σε ό,τι αφορά τις μετοχές και την αξία των μετοχών που έχει το ελληνικό δημόσιο. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό που έγινε χθες με το πολυνομοσχέδιο και υπήρχαν και κάποιες απώλειες ψηφοφοριών, ήταν ακριβώς ότι φαίνεται ότι το ελληνικό δημόσιο θα πουλήσει τις μετοχές του σε χαμηλές τιμές και θα εισπράξει πολλαπλάσια λιγότερα από αυτά που έδωσε στην αρχή. Αυτό θα είναι ένα ελληνικό και μοναδικό παράδειγμα, διότι σε όλες τις άλλες χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βόρεια Ευρώπη που έγιναν αντίστοιχες ενισχύσεις του τραπεζικού συστήματος με τον τρόπο που έγιναν, τουλάχιστον τα κράτη με την αγοροπολισία που έκαναν των μετοχών τους την έκαναν σε τέτοιο χρόνο, ούτως ώστε να υπάρχει μία ίσπραξη πόρων που να αντιστοιχούν στο ποσό συν το επιτόκιο που έδωσα και την ανακεφαλαιοποίηση. Διότι διαφορετικά πραγματικά είναι ένα θέμα που σε όρους οικονομικής ανάλυσης και σε όρους οικονομικής λειτουργίας είναι σοβαρά ελληματικό σε βάρος των πολιτών και σε βάρος του βιωτικού επίπεδου. Για τελευταία ερώτηση άφησα τη γνώμη σου για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας. Η ερώτηση αυτή έχει τον άνετο εξής. Είναι προφανές ότι οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας συνδέονται άμεσα με τις προοπτικές καταρχάς της οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνακόλουθα της παγκόσμιας οικονομίας. Από αυτή την άποψη, θεωρείς ότι βρισκόμαστε στην έξοδο από την τεράστια την τρομακτική κρίση του 2008-2009 ή ποια είναι η γνώμη σου? Νομίζω ότι εάν δούμε την
τη βιβλιογραφία και τις πολιτικές για τις προηγούμενες κρίσεις και του 1897 ή του 1929. 1974. Ναι, και δούμε τις συνθήκες του τέλους των κρίσεων. Σήμερα οι συνθήκες είναι ακόμα πιο περίπλοκες από αυτές τις περιόδους. Και από αυτή την άποψη θέλω να πω ότι η σταδιακή απομάκρυση από την κρίση αυτή του 2008-2009 θα συνδεθεί και με ποιο τρόπο θα λυθούν δύο παγκόσμιες συγκρούσεις που θα συνετίσουν τα επόμενα χρόνια. Η μία σύγκρουση που ήδη έχει αρχίσει να συντελείται είναι ανάμεσα στο βιομηχανικό και στο τραπεζικό κεφάλαιο. Δηλαδή, εάν οι πόροι της παγκόσμιας και ευρωπαϊκής οικονομίας και των εθνικών οικονομιών θα προέρχονται από τη φούσκα του τραπεζοπιστωτικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος και τα νέα προϊόντα που θα παράγει, ή θα προέρχονται από την πραγματική οικονομία. Και εάν επιλέξουμε αυτό που θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς, την πραγματική οικονομία, τότε θα δούμε με ποιους όρους θα πρέπει να την ενισχύσουμε αυτή την πραγματική οικονομία στις νέες συνθήκες. Ενώ δηλαδή τη νέα τεχνολογία, την καινοτομία και επίσης το θέμα της απασχόλησης, γιατί υπάρχει ανεργία. Η δεύτερη σύγκρουση είναι αυτή που θα συντελεστεί, δεν έχει αρχίσει να συντελείται, μεταξύ ανθρώπου και τεχνολογίας, μεταξύ εργαζόμενου και τεχνολογίας. Όλη η έρευνα μας δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια οι νέες επενδύσεις που θα γίνουν θα είναι υψηλής τεχνολογίας, δηλαδή αυτοματισμού, ρομποτικής, ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, τεχνική νοημοσύνη. Αυτές οι νέες τεχνολογίες δεν δημιουργούν θέσεις εργασίας. Αντικαθιστούν θέσεις εργασίας. Επομένως, μπορούμε να δούμε την ευρωπαϊκή, την παγκόσμια οικονομία το 2020 ή το 2022 να έχει μία ανάκαμψη 2-2,5%, αλλά ταυτόχρονα να έχει μία υψηλή ανεργία στην Ευρώπη των 20 εκατομμυρίων. Ή στην Ελλάδα να έχουμε μία ανεργία από 1,5 εκατομμύριο του 1 εκατομμυρίου. Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί εδώ βάζεις ένα πολύ σημαντικό θέμα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη βιομηχανική επανάσταση, το κίνημα των Λουβιτών, το 2015, αλλά αυτό αργότερα δημιουργήθηκαν θέσεις εργασίας. Θέλω να πω, στα τέλη του 19ου αιώνα με τη βιομηχανική επανάσταση. Δεν μπορεί να συμβεί το ίδιο και εδώ. Θα σας πω. Και γι' αυτό επομένως οι προοπτικές θα εξαρτηθούν πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις. Δεν θα μπούμε όπως στη βιομηχανική επανάσταση που ρίχναμε τα σαμπό μέσα στα μηχανήματα και σπάγαμε τα μηχανήματα επειδή αντικαθιστούσαν θέσεις εργασίας. Θα πρέπει να υπερβούμε αυτή τη σύγκρουση και γι' αυτό η προοπτική, εάν θα είναι θετική για τους εργαζόμενους και τους πολίτες ή αρνητική, θα εξαρτηθεί από τι πολιτικές και τι στρατηγικές επιλογές θα πάρουμε. Εάν παραδείγματος χάρη επιλέξω μια στρατηγική όπως έγινε τότε, τηρουμένων των αναργιών, της μείωσης του χρόνου εργασίας. Τότε είχαμε 18 και 12 ώρες εργασίας και σταδιακά κατεβαίναμε. Επομένως, ένα κεντρικό θέμα που τίθεται τώρα είναι να ξαναδούμε τη σχέση εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου. Γιατί αυτή η νέα τεχνολογία θα παράγει υψηλή επίπεδα παραγωγικότητας, θα παράγει πλούτο, αλλά αυτός ο πλούτος θα μοιράζεται σε λιγότερους επιχειρηματίες και σε λιγότερους εργαζόμενους και επιπλέον, εφόσον από εκείνη την εποχή που είχαν δημιουργηθεί τα ασφαλιστικά συστήματα, η στρατηγική επιλογή είναι η χρηματοδότηση των συστημάτων να γίνεται από την απασχόληση, επειδή τότε είχαμε μαζική απασχόληση, τώρα πρέπει να σκεφτούμε και νέους τρόπους χρηματοδότησης του ασφαλιστικού συστήματος. Διότι συρρυκνώνεται ή θα συρρυκνωθεί ακόμα περισσότερο η απασχόληση. Το θέμα είναι ότι σε αυτές τις προκλήσεις πρέπει από τώρα να μελετήσουμε και να σχεδιάσουμε τέτοιες επιλογές που θα είναι υπέρ των πολιτών, υπέρ των εργαζομένων και υπέρ των συνταξιούχων και όχι σε βάρος των πολιτών και σε βάρος του κοινωνικού κράτους και της απασχόλησης. Σάββα Ραμπόλη, εκ μέρους της δημοσιογραφικής ομάδας του Left.gr, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας προαγόρησες. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα και τη συζήτηση. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.